Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, ο οποίος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Καλά, εσείς πώς είστε? Μια χαρά. Εσείς τι φοβάστε από τη δική σας την πλευρά, διότι μέχρι στιγμής έχω εισπράξει από τον κύριο Καβαθά ένα φόβο. Πρώτον, με ακούσατε να το λέω, ναι, για την στασιμότητα του πληθωρισμού. Είπε ότι θα έπρεπε τα μέτρα να είχαν ήδη ληφθεί, διότι τώρα όσα μέτρα και να λάβεις, έχει διαμορφωθεί και ένα κλίμα αλφα στην αγορά που δεν ξέρουμε πόσο εύκολο είναι να απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση. Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση, κύριε Μπουνάκη? Άκουσα τον κύριο Καβαθά, θεωρώ ότι ήταν πολύ αναλυτικός ως άνθρωπος της αγοράς και αυτός στην ανάλυση του. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή, που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική οικονομία μετά και το θέμα της παράνομης κατακριτέας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι οι μεγάλες αυξήσεις που έχουμε στον τομέα περισσότερο των καυσίμων. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για ποιο λόγο? Γιατί μια αύξηση στα καύσιμα επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας και έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις σε όλους τους τομείς. Γίνεται αντιληπτό ότι η ενέργεια έχει άμεση επιπτώσει σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Μόνο που δεν είναι θέμα του πολέμου τα καύσιμα. Το κομμάτι της ενέργειας πάει μήνες πριν, έτσι. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι το θέμα του πολέμου ήρθε να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Ξεκινώντας από το ζήτημα που δημιούργησε η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, που ουσιαστικά διατάραξε την εφοδιαστική, αφενός την παραγωγική διαδικασία και αφετέρου την εφοδιαστική αλυσίδα. Λοιπόν, εδώ βιώνουμε, ας πούμε, πολλαπλές κρίσεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο στον τομέα αυτό και λαμβάνοντας υπόψη μας ότι το κόστος του καυσίμου που πληρώνει ο καταναλωτής, ουσιαστικά ένα ποσοστό παραπάνω από 50% είναι φόροι, ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης, θα έπρεπε ήδη να έχει υπάρξει μια μείωση στον τομέα αυτό των φορολογικών βαρών, ούτως ώστε να μπορέσει να κινηθεί πιο εύκολα και με μικρότερο κόστος η οικονομία. Περιμένουμε τις εξαγγελίες, γιατί δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει, ποια θα είναι η έκβαση του πολέμου. Γιατί παίρνοντας σήμερα ένα μέτρο, μπορεί μια αυριανή εξέλιξη να το ακυρώσει. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά η κυβέρνηση, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση του κόστους ενέργειας. Σημερίζεστε, ωστόσο, βάσει αυτού που λέτε, αυτό το φόβο που εκφράζεται, ότι ξέρετε, είναι μέτρα τα οποία δεν ελήφθησαν στη σωστή ώρα, δεν έγιναν χθες, και αν γίνουν αύριο, σημαίνει ότι αυτό το οποίο έχω μπροστά μου αυτή την ώρα στην αγορά, εγώ φοβάμαι ότι θα παραμείνει. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Θα έπρεπε από την αρχή που είδαμε μια αύξηση, ειδικά στον τομέα της ενέργειας, να υπάρξουν μέτρα τα οποία να μην επιτρέπουν να φτάσει αυτή η αύξηση και να ενσωματωθεί και να μπει μέσα στην οικονομική διαδικασία. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνει ένα κόστος στην αλυσίδα παραγωγής, δύσκολα βγαίνει. Συμφωνώ δηλαδή με αυτό το θέμα, ότι θα έπρεπε προληπτικά, όταν είδαμε την τάση, να παρθούν μέτρα για τη μείωση του κόστου παραγωγής που προκαλείται από την ενέργεια. Τώρα εσείς από τη δική σας... Στην Ελλάδα, ναι, πρέπει να τονίσουμε ότι σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής που οφείλεται στις τρευλώσεις του ενεργειακού συστήματος και ιδιαίτερα στην έλλειψη δικτύων που μπορούν να μεταφέρουν την ενέργεια και ιδιαίτερα εναλλακτικές μορφές ενέργειας στη χώρα. Τώρα εσείς από τη δική σας την πλευρά, από την αρχή της κουβέντας, βάλετε και το κομμάτι παραγωγή, και δεν έχει να κάνει μόνο με την ενέργεια, έχει να κάνει και με την παραγωγή, δηλαδή πρωτογενείς τομές, και εδώ τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος του παραγωγού, αυτό το οποίο καλείται να πληρώσει σήμερα, τις αυξήσεις που έχουν πάρει όλες οι πρώτες ύλες, τις ελλείψεις που υπάρχουν, τεχνητές ή όχι, την κερδοσκοπία που υπάρχει. Αυτό που φτάνει εμένα στο δικό μου το σπίτι, μπαίνει στο δικό μου το ψυγείο, στο δικό μου το τραπέζι πάνω, με όποιο κόστος, νομίζω ότι αυτό
επίσης μας απασχολεί πάρα πολύ και δεν είναι μόνο ένας αγρότης, είναι και ένας κτηνοτρόφος και ένας μελισσοτρόφος και ένας αλιεάς, δηλαδή ο πρωτογενής τομέας ο οποίος πλήττεται στο σύνολό του και μαζί όλοι εμείς. Πολύ σωστά τα λέτε. Εδώ στον τομέα της αγροτικής παραγωγής χρειαζόμαστε ιδιαίτερα προσεκτική στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή μας στην Κρήτη, και θα πω αμέσως γιατί. Βλέπουμε ότι τα προϊόντα τα οποία επηρεάζουν, να πούμε γενικά, ότι τα σιτηρά περίπου είναι το 40% της διατροφής μας. Με αποτέλεσμα οι δύο χώρες που εμπλέκονται στην πολεμική, στον πόλεμο, έχουν το 30% των εξαγωγών σιτηρών, καλαμποκιού κτλ. Αυτό έχει σαν συνέπεια την έλλειψη σε πρώτη φάση στην αγορά. Αυτή η έλλειψη δημιουργεί μια αύξηση των τιμών. Είχαμε μια αυξημένη τάση των τιμών στις ζωοτροφές. Τα κόστη που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη το κόστος στο τομέα της κτηνοτροφίας, ας πούμε, στην Κρήτη. Υπήρχε τεράστιο πρόβλημα και στο παρελθόν λόγω των αποστάσεων και λόγω του ότι ο κρητικός κτηνοτρόφος αγόραζε πολύ πιο ακριβά τις ζωοτροφές σε σχέση με τους κτηνοτρόφους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό τώρα, οι αυξήσεις αυτές κάνουν το κόστος απογορευτικό. Αντίστοιχες συνέπειες έχουμε και στον τομέα των λιπασμάτων, που έχουμε μια μεγάλη αύξηση. Εδώ υπάρχει όμως ένας κίνδυνος για το κρητικό αγρότη, θέλω να πω κάτι, επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά η παγκόσμια οικονομία θα ενισχύσει τις καλλιέργειες για να καλυφθεί αυτό το κενό, θα ενισχυθούν με επιδοτήσεις οι περιοχές οι οποίες και στην Ευρώπη και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ελλάδα που μπορούν να καλλιεργήσουν τα προϊόντα που λείπουν, που θα λείψουν λόγω της κρίσης της πολεμικής, δηλαδή τα σιτηρά κυρίως. Προϊόντα που εμείς δεν παράγουμε στην Κρήτη, όπως είναι γνωστό, ενδέχεται ένα μέρος των επιδοτήσεων να κατευθυνθούν, των υπαρχόντων επιδοτήσεων, να κατευθυνθούν προς αυτές τις περιοχές. Εδώ λοιπόν πρέπει να απαιτηθεί να υπάρχει ένα νέο πακέτο στην κοινή αγροτική πολιτική, λόγω της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος, να δοθούν επιπλέον χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της κοινής αγροτικής πολιτικής για αυτές τις περιοχές που θα επιδοτηθεί η καλλιέργεια σιτηρών, καλαμποκιού κτλ. Και όχι να παθούν χρήματα από τα υπάρχοντα, που σημαίνει ότι περιοχές όπως η δική μας που δεν έχει αυτή την καλλιέργεια θα στερηθεί επιπλέον επιδοτήσεων. Είναι ένα θέμα που δεν βλέπω να έχει επισημανθεί σοβαρά, γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι για την εκπομπή σας την παρακολουθούν πολλοί αγρότες και εκπρόσωποι των αγροτών, είναι ένα θέμα που πρέπει να τεθεί άμεσα και στο Υπουργείο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ότι χρειαζόμαστε λόγω της κρίσης μια άλλη πολιτική που να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί από τις εξαγωγές, από την έλλειψη των εξαγωγών από τη Ρωσία και την Ουκρανία των σιτηρών. Γιατί αυτές οι δύο χώρες μαζί έχουν το 30% των παγκόσμιων εξαγών σιτηρών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν τεράστιες ελλείψεις στην αγορά και στην Ευρώπη και στον αναπτυγμένο κόσμο. Μπορεί να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επισιτισμού, αλλά αυτό θα δημιουργηθεί σε άλλες χώρες, όπως είναι οι χώρες της Αφρικής και σε γενικές γραμμές. Αλλά εδώ θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις των τιμών. Όπως καταλαβαίνετε, μια έλλειψη τέτοια στην αγορά θα δημιουργήσει επιπλέον αυξήσεις. Μάλιστα. Ένα παζλ το οποίο τελικά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο στην επεξήγησή του. Όλα τα πράγματα, αν ακούει κάποιος προσεκτικά, έχουν τη δική τους τη σημασία και δεν χρειάζεται με μεγάλη δυσκολία να πάρεις το ένα κομματάκι να το κολλήσεις δίπλα στο άλλο, κύριε Μπουνάκη. Έτσι μου φαίνεται με αυτά που λέτε. Έτσι είναι. Είναι θέματα προσφοράς και ζήτησης και πλέον είναι απλή. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια επιπλέον κόστος. Αλλά αν δεν υπάρχουν τώρα αυτή την περίοδο, ξέρετε, κάθε φορά όταν υπάρχει μια κρίση, δεν μπορεί η αγορά από μόνη της να δώσει λύσεις, γιατί έχουμε στρεβλώσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί ο νόμος αγοράς και της ζήτησης, γιατί έχουμε μια τεχνητή έλλειψη προϊόντων. Οπότε πρέπει να παρέμβει με αυτό που λέμε και ανσιανές πολιτικές, να παρέμβουν οι κυβερνήσεις
για να υπάρξει μια διόρθωση της κρίσης αυτής. Η κοινή αγροτική πολιτική, ΚΑΠ, ευτυχώς, ήταν από τις πρώτες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργήθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακριβώς για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα της έλλειψης τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μπορεί αυτή την ώρα, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, να υπάρξουν αλλαγές σε αυτό το σχέδιο, δηλαδή στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εγώ θεωρώ ότι τα πάντα αλλάζουν πλέον, γιατί υπήρχε μια, όπως θα αλλάξουν τα πάντα και στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη έχουν πάρει αποφάσεις για να υπάρξουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού της ενέργειας της Ευρώπης. Έτσι, στον τομέα των τροφίμων υπήρχε τα τελευταία χρόνια μια πολιτική η οποία έλεγε ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να παράγουμε τρόφιμα στην Ευρώπη. Ας χαλαρώσουμε λίγο τα μέτρα παρέμβασης, ας στηρίξουμε, ας πούμε, τους αγρότες για να μένουν να μπορούμε να στηρίξουμε την ύπαιθρο, αλλά μας συμφέρει καλύτερα να εισάγουμε φτηνότερα τρόφιμα από χώρες αναπτυσσόμενες. Αυτή η πολιτική πιστεύω ότι θα αλλάξει. Γίνονται ήδη συζητήσεις για το να αλλάξει αυτή η πολιτική. Γι' αυτό, για να αλλάξει, χρειάζεται μια γενναία ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, τόσο με άμεσες επιδοτήσεις για να στηριχθεί το αγροτικό εισόδημα, γιατί και ο αγρότης. Πάντως, ο Γεωργαντάς, κύριε Μπουνάκη, ο κύριος Γεωργαντάς, ναι, ο Υπουργός, ναι, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσες δηλώσεις και αν έχει κάνει μέχρι σήμερα, ναι, ναι, έχει πει ότι αυτό είχαμε να σας δώσουμε, αυτό σας δώσαμε και θεωρούμε ότι αυτό που είχαμε και σας δώσαμε, ότι είναι ικανοποιητικό για να προχωρήσετε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, ναι, και να στηρίξετε. Ο κύριος Γεωργαντάς, γενικά δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τις πολιτικές, τη στρατηγική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη χώρα μας, όχι τώρα, διαχρονικά. Αρκεί να σας πω ότι η στρεμματική απόδοση, η αξία της παραγωγής, η στρεμματική απόδοση στην Ελλάδα είναι περίπου 100 με 120 ευρώ το στρέμμα, όταν στην Κύπρο είναι 500 και στο Ισραήλ, ας πούμε, και στην Ολλανδία περνά τα 1000 ευρώ η ακαθάριστη πρόσοδος ανά στρέμμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει στρατηγική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει είναι να συντηρήσουμε το υπάρχον. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, η χώρα μας εισάγει, αντί να εισάγει, να είναι θα μπορούσε να είναι μια υπερδύναμη διατροφική λόγω των εδαφοκλιματικών συνθήκων και της διαφοροποίησης. Είναι μια χώρα που ουσιαστικά, για να καλύψει ανάγκες της, ειδικά, ναι, στις προβλήματα ζωικής προέλευσης. Το είδαμε αλλιώς το αφήγημα και τελικά την πατήσαμε, θέλετε να πείτε. Οπότε ο κύριος Γεωργαντάς πρέπει να βάλει τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που στα συμβούλια που θα γίνουν, ότι χρειάζεται ένας επανακαθορισμός των διαδικασιών, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία μείωση του ποσοστού, προσέξτε, μείωση του ποσοστού της ενίσχυσης της κοινής αγροτικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η κοινή αγροτική πολιτική, πριν λίγα χρόνια ήταν το 75% περίπου 100% του ευρωπαϊκού προορισμού κατευθυνόταν στην αγροτική οικονομία. Αυτό έχει πέσει τώρα κοντά στο 30%. Είναι η περίοδος που πρέπει να ξαναδούμε τα θέματα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε το θέμα της διατροφικής ασφάλειας. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπερδύναμη οικονομική, αλλά έχει καταφέρει να μην έχει ούτε ενεργειακή και σε λίγο, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχει ούτε διατροφική ασφάλεια. Βάλατε σήμερα επιπλέον λιθαράκια μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα, κυρίως για τον αγροτικό τομέα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στο κομμάτι διατροφική ασφάλεια, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε, κομμάτια, κεφάλαια, θέματα τα οποία θα πρέπει ενδελεχώς να συζητήσουν από τη δική τους την πλευρά και οι αγροτοσυνδικαλιστές, έτσι ώστε να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα. Είμαστε σε μια νέα εποχή. Νέα εποχή για τον τομέα της διατροφής, για τον τομέα της αγροτικής οικονομίας, και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο. Εμείς εδώ ως περιοχή είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε συντηρητικά πλεονεκτήματα, αλλά έχουμε και μειονεκτήματα που αφορούν, ας πούμε, τη δυσκολία καλλιέργειας
τον περιορισμένο χώρο, ότι έχουν προβλήματα στις μεταφορές. Όλα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο τραπέζι, γιατί μπορούμε να παρέχουμε, όπως είναι γνωστό, τα προϊόντα, τα διατροφικά είναι υψηλής διατροφικής αξίας και εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και ένα μήνυμα, προσέξτε. Λέει ο κύριος Κούλης από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, η Ευρώπη δεν θα έχει επισιτιστική κρίση, απλά θα ακριβήνουν τα τρόφιμα. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τρόφιμο όποιος μπορεί να πληρώσει, κατά αντιστοιχεία, με το LNG των Αμερικάνων, όπου θα έχει αέριο όποιος μπορεί να το πληρώσει στην Ευρώπη, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα φτάνει για όλους. Με μια κουβέντα. Έχει δίκιο ότι... καλά, θεωρώ ότι στον τομέα των τροφίμων, για να μην υπάρξουν περαιτέρω κρίσεις, θα υπάρξουν ρυθμίσεις που να δίνουν τη δυνατότητα... Δεν θεωρώ ότι στην Ευρώπη και γενικά στον αναπτυγμένο κόσμο θα υπάρχει κρίση διατροφική και οι τιμές πιστεύω ότι θα κρατηθούν σε ένα επίπεδο τέτοιο πάλι με τη βοήθεια της κοινής αγροτικής πολιτικής, ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση από όλο τον πληθυσμό στα τρόφιμα. Θα δούμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τέτοιες εποχές. Υπάρχουν τόσοι φόβοι και... Μετά θα υπάρχουν άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είμαι οριακά στο κλείσιμο της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπουνάκη. Καλημέρα σας από τον 984.